Ενωμόπουλος, Αρδενιάδης, το 7 είναι ο Δελικάρης, 8 είναι ο Περζανίδης, Συνετόπουλος, Σαράφης, οι υπόλοιποι Έλληνες παίχτες. Αρχηγός της εθνικής μας ομάδος, ο Μίμης ο Δωμάζος. Θα δούμε και τον αρχηγό της εθνικής Βραζιλίας, τον Πιάτσα. Θα ακουστούν οι ίμοι των δύο χωρών και ο Πιάτσα κάνει την έπαρξη της σημαίας της ελληνικής. Το μεγάλο φιλικό παιχνίδι μεταξύ των εθνικών ομάδων Βραζιλίας και Ελλάδος. Ο Δελικάρης γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, στο Δωμάζο. Ριβελίνο και Ζαϊζίνιο. Και σας μεταδίδω τα συνθέσεις των ομάδων για να παρακολουθήσετε καλύτερα και την περιγραφή. Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας παίζει με τερματοφύλακα το Λεάο, νούμερο 2 τον Περέιρα, 3 τον Πιάτσα, που είναι και αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας, 4 τον Ελίνιο, 5 τον Κλοντουάλντο, 6 τον Μαρίνιο, 7 τον Ζαϊρζίνιο, 8 τον Πάολο Σεζάρ, 9 τον Σεζάρ, 10 τον Ριβελίνο και 11 τον Έντου. Ο Ζανίδης κάνει μια μεταβίβαση για τον Δωμάζο. Δελικάρης. Ο Ελλήνιο προσπαθεί να κόψει ένα πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Δελικάρης. Κερδίζουν την μπάλα οι Βραζιλιάνοι. Ριβελίνο. Η ελληνική ομάδα παίζει με τερματοφύλακα τον Οικονομόπουλο, 2 τον Πάλα, 3 τον Ιωσιφίδη, 4 τον Καμπά, 5 τον Συνετόπουλο, 6 τον Ελευθεράκη, 7 τον Δεβικάρη, 8 τον Τερζανίδη, 9 τον Αντωνιάδη, 10 τον Δωμάζο και 11 τον Σαράφη. Ζαϊζίνιο. Πάολο Σέζαρ. Πάολο Σέζαρ αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον παίκτη της Φλαμέγκο. Είναι ο Πάολο Σέζαρ της Ιντερνασιονάλ. Μαρίνιο.
Nelinio, Clodoaldo, Marinho. Marinho είναι ένας καινούριος παίκτης για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, παίζει στην Ποταφόγκο. Ζερζίνιο. Και από πολύ κοντά, μόλις στο τρίτο λεπτό, ο Έντου κάνει μια ευκαιρία για την βραζιλιανή ομάδα, η μπάλα φεύγει πάνω από το δοκάρι του τον ομότου. Έντου. Πάλι Μαρίνιο. Αφήνει την μπάλα στο Ριβελίνο. Κλοντοάλντο. Ζερζίνιο. Να παίξει ένα 2 Κλοντοάλντο με το Σέζαρ τον Πάολο, αλλά τελικά την μπάλα έχετε πάλι στο Κλοντοάλντο. Ο Ριβελίνο και το Μαρίνιο, την μπάλα στον Έντου, θα αντιμετωπίζει ο Πάλας. Μαρίνιο. Κόβουν οι Έλληνες παίκτες. Ελευθεράκης. Την μπάλα στον Πάλα. Αυτός άφησε για τον συμπέκτη του. Έντου. Μαρίνιο. Οι Βραζιλιάνοι στα πρώτα λεπτά προσπάθησαν να εκνηδιάσουν την ελληνική ομάδα, η οποία όπως βλέπετε στέκεται πάρα πολύ καλά. Ιωσιφίλησε πάνω στο Ζερζίνιο. Κλοντοάλντο. Μαρίνιο. Ο Καμπάς έκοψε. Ο Αντωνιάδης πήγε να κερδίσει την μπάλα. Δωμάζος. Σε μικρές πάσες οι Έλληνες προσπαθούν να περάσουν προς την περιοχή. Να ο Πάλας τώρα των Βραζιλιάνων. Ριβελίνο. Τον Περέιρα. Αναπέφτει ένα-δύο δυνατά. Ο Σαράφης παίρνει την μπάλα. Δωμάζος. Δωμάζος ο οποίος από τα πρώτα λεπτά κινείται με άνεση στο χώρο του κέντρου για την ελληνική ομάδα. Την μπάλα στο μπάλα. Περζανίδης. Μια πάσα του Δωμάζου στον κενό χώρο να έχει κάνει ένα αποτέλεσμα και είναι ο Λεάου. Ο Μαρίνιο. Πολλές φορές ο Γάλλος διαιτητής, όπως άλλως είδατε και σε αυτή τη φάση, αφήνει το πλεονέκτημα. Εδώ γίνεται ένα φάουλ επί του Περζανίδη. Τελεί ο Πάλας, μπάλα στον Ελευθεράκη. Αυτός για τον Πάλα. Ο Μαρίνιο παίρνει την μπάλα. Περζανίδης. Βγαίνει και μπλοκάρει. Την επίδοση τώρα οι Βραζιλιάνοι.
συνεστέφτε. Ένα τεράστιο βελικάρι. Το βλέπετε πολύ κοντά το διαιτητή της φάσης, ο Περέιρα. Τον μπλοκάρι. Αλλά στον έμπου. Τον Ελλήνιο αφήνει για το Ζερζίνιο, πάλι είναι Ελλήνιο. Ο Ριβελίνο κάτι φαίνεται να λέει στους συμπαίκτες του, ο Κλοντουάλντο. Ριβελίνο. Μαρίνιο, Πέντου και ο Πάλας τον κόβει και δίνει Βραζιλία ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Έντου. Του έξω αριστερά της Βραζιλίας. Μαρίνιο πάει να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Ο Οικονομόπουλος μπλοκάρει ένα σούτ από πολύ μακριά. Πρώτη Σέζα. Τον Ελλήνιο γυρίζει την μπάλα προς τους συμπαίκτες του. Ζερζίνιο δεν μπορέσει να δώσει στον Πάολο Σέζα. Μπάλα είναι πλάγια. Ο Δωμάζος τώρα. Τα λεπτά κυλούν, το 0-0 διατηρείται τον αγώνα Βραζιλίας-Ελλάδος. Σαράφης. Αντωνιάδης στο Σαράφη. Ο Αντωνιάδης πάει να περάσει τον Πιάτσα. Τελικά έκοψαν οι Βραζιλιάνοι. Ζερζίνιο. Αλλά η μπάλα έρχεται πάλι στους Έλληνας παίκτες. Πολύ καλή η τακτική που παίζει η ελληνική ομάδα, όπως άλλωστε βλέπετε και εσείς, σε ένα σύστημα 4-4-2. Δεύτεροι παίκτες παίζουν στο χώρο του κέντρου, ο Λευτεράκης, ο Τερζανίδης, ο Δωμάζος και ο Σαράφης. Σέζα. Τερζανίδης. Ο Λευτεράκης γυρίζει προς τα πίσω. Μπάλα στον Ιωσιφίδη. Και πλάγιο. Κλοντουάλντο. Πάολο Σέζαρ. Στην επίθεση οι Βραζιλιάνοι. Μαρίνιο. Και πολύ ωραία ο Οικονομόπουλος φεύγει από τα δοκάρια του. Και μια κάποια επικίνδυνη κατάσταση που διαγράφει μπροστά στο τέρμα. Ο Δωμάζος για τον Τερζανίδη. Αντωνιάδης. Αναπέξουν το 1-2 οι Έλληνες παίκτες. Έκοψε ο Πιάτσα. Είπε ο Δελικάρης.
μπάλα στον Έντου. Ο Έντου, ο οποίος παίζει μάντος το 1970 στο Μεξικό, είναι το ρεζέρβα για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Τώρα είναι βασικός παίκτης στην ενδεκάδα. Ο προπονητής ο Ζάγκαλο πιστεύει πάνω σε αυτόν. Νελίνιο. Αφήνει τον Καμπά, τελικά κάνει μια εναλλαγή. Βελικάρης για το Σαράφι. Όπως βλέπετε οι Έλληνες παίκτες έχουν τον έλεγχο της μπάλας. Μια ζώνη παίζουν 4-3-3 και οι Βραζιλιάνοι. Δωμάζος και ο Λεάο μπλοκάρι. Μαρίνιο. Κλοντουάλντο. Ριβελίνο. Προωθείται ο Νελίνιο. Σαράφης. Βελικάρης. Αντεπίθεση της ελληνικής ομάδος. Περζανίδης. Ο Ελευθεράκης για τον Πάλα. Άλλη Πάλας. Τερζανίδης. Μπλοκάρεται από τους Βραζιλιάνους, χάνουμε την μπάλα. Ριβελίνο κερδίζει, αλλά και η Βραζιλία κερδίζει ένα φάουλ. Ριβελίνο, το νούμερο 10, ο οποίος είναι 62 φορές διεθνής, παίζει στην Κορίνθιας. Την μπάλα για τον Περέιρα, τον Ανελίνιο, Ριβελίνο. Σέζαρ, ποιος αφήνει την μπάλα για τον Πάολο Σέζαρ. Έδωσαν οι Έλληνες παίκτες. Ελευθεράκης. Πάλας. Ελευθεράκης. Τερζανίδης για τον Σαράφη. Καμπάς. Ο Λεάο απέκουσε με τα πόδια. Έβλεπε τον Αντωνιάδη να πηγαίνει προς τα εκεί. Και ένα πλάγιο με τον Ελλήνιο που δίνει στον Κλοντουάλντο. Πιάτσα και Ριβελίνο. Έντου. Οι Έλληνες παίκτες φαίνονται αρκετά ψύχρεμοι και θετικοί στις ενέργειές τους. Το κέντρο άλλωστε είναι πάρα πολύ καλό. Οι Βραζιλιάνοι παίζουν ελεύθερη άμυνα. Βλέπουμε τώρα τον Περέιρα. Ριβελίνο. Γίνεται ένα φάουλ από τον Συνετόπουλο. Συνετόπουλος, ο οποίος είναι πάνω στο Σέζαρ, παίζει σαν ελεύθερο στην άμυνα την ελληνική.
Δοκιμάζονται οι Βραζιλάοι να εκτελέσουν φάουλ. Είναι εκεί ο Νελίνιο, ο Ριβελίνο, ο Μαρίνιο και ο Ζαϊρζίνιο. Τώρα έφυγε ο Ζαϊρζίνιο. 7. Ζαϊρζίνιο, ο οποίος είναι 81 φορές διεθνής, παίζει στην Μποταφόγκο. Είναι πολύ μακριά το φάουλ. Η μπάλα φεύγει out. Ο κύριος Παναγούλας είχε τοποθετήσει πολύ σωστά στην τακτική που αντιμετώπισε τους Βραζιλιάνους, τους Έλληνας παίκτες. Έντου έχασε την μπάλα από τον Τερζανίδη. Το Μάζος και το Δελικάρι. Πάλι οι Έλληνες παίκτες στην επίδοση με το Δελικάρι. Αυτό που είσαι ο Πιάτσα. Πάρο Σέζαρ. Νελίνιο. Ζαϊρζίνιο. Μαρίνιο. Αναπέφτω ένα δύο Βραζιλιάνιο, είναι μια καλή ευκαιρία για την Βραζιλιανή ομάδα. Ο Οικονομόπουλος όμως έπεσε έγκαιρα και απέκουσε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή απόκρουση του Οικονομόπουλου. Ο Μαρίνιο. Το σούτ όμως του κάνει φεύγει άλλο. Τον Ελλήνιο. Αυτός το Ζαϊρζίνιο. Έκοψε ο Μάζος. Αλλά ο Ζαϊρζίνιο έχει πάλι την μπάλα στον Κλόντο Άλντο. Πάλι ο Μάζος με την μπάλα. Αντωνιάδης. Σαράφης. Γυρίζει στον Δωμάζο. Έχει προωθηθεί και ο Ιωσιφίδης. Δωμάζος τώρα. Πάλι Δωμάζος. Και ο Λεάο μπλοκάρει. Λεάο, τερματοφύλαξης της Εθνικής Βραζιλίας, ο οποίος παίζει στην Παλμέιρας και θεωρείται ένας από τους καλύτερους θεματοφύλακες της Βραζιλίας. Μαρίνιο. Ριβελίνο. Κλόντο Άλντο. Πάολο Σέζαρ. Και όμως που κάνει την μπάλα. Πάσα έκοψε, Έλληνες παίχτες, έφυγε η μπάλα, το Συνετόπουλο. Σαράφης μονομαχή με τον Ελλήνιο εκεί. Δωμάζος. Τερζανίδης. Πάλι Δωμάζος. Για τον Πάλα. Πάλας. Που τον βλέπουμε πολλές φορές να ξεπερνά τη μεσαία γραμμή και να κινείται σαν κυνηγός, το ίδιο ορισμένες φορές κάνει και ο Ιωσιφίδης.
Marinho. Oliverino. Για τον Πάολο Σέζαρ το παιχνίδι έρχεται στο Ζελζίνιο. Έντου. Μαρίνιο. Έκοψε ο Πάλας. Στο 22ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στο στάδιο Μαρακάνα, Ελλάς Βραζιλία 0-0. Να και ο αρχηγός αποστολής ο κ. Γκαλίνας, ο κ. Καλογεράς, ο ελληνικός γραμματέας ΕΠΟ, ο κ. Καραφαδίδης. Οι Βραζιλιάνοι ετοιμάζονται να εκτελέσουν ένα φάουλ. Μια πρωτοβουλία κινήσεων, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει μέσα τον παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ. Διεπίσαυσε ένα πλεονέκτημα προς τη δύο οι Έλληνες τέχνους έπαιρναν κάποιο φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται όμως. Είναι το πλούσιο αφήνει στο Δωμάζο. Βελικάρης. Και η μπάλα στο Λεάο. Τέρμα του Οικονομόπουλου. Έγραφε ανώδυνα για την ελληνική ομάδα. Χιλιάδες θεατές παρακολουθούν τον αγώνα Ελλάδος-Βραζιλία στο στάδιο Μαρακάνα. Είναι χωρητικότητα σε 210.000 θεατών. Και εδώ ο Σαράφης, ο Αντωνιάδης είναι. Ο Σαράφης γύρισε προς τα πίσω, τον Δωμάζο. Βελικάρης. Δωμάζος. Και ο κ. Σάκουλης πήγε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον Ιωσιφίδη. Ενώ το ίδιο κάνει και ο Μασέρ της Βραζιλιανής ομάδας. Πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Οι Βραζιλιάνοι προσπαθούν να δημιουργήσουν επίθεση με το Μαρίνιο. Ζαελζίνιο αφήνει την μπάλα στον Ελλήνη αυτός στον Κλοντοάλντο. Γίνεται ένα σούτ από μακριά χωρίς κανένα αποτέλεσμα για το ελληνικό τέρμα. Τα λεπτά κυλούν. Ελλάς Βραζιλία 0-0. Θαυμάσια πάνε όλοι οι παίκτες μας.
Σε λίγο να ανάψουν και προβολή στο στάδιο Μαρακάνα. Τερζανίδης. Η μπάλα στον Πάλα. Έγινε ένα τάκλινγκ, έκοψαν προς στιγμή οι Βραζιλιάνοι, αλλά η μπάλα είναι πάλι στους Έλληνας παίχτες. Πάλας. Ελευθεράκης. Δωμάζος. Διαιτητής έχει δείξει ένα offside. Ο Πιάτσα και ο Περέιρα που έπαιζαν πολλές φορές στον Αντωνιάδη έκαναν το τεχνικό offside. Ένα φάουλ κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι και ο Κωνσταντινόπουλος. Κάτι φαίνεται να λέει στο Ριβελίνο. Είναι και ο Νελίνιο εκεί το νούμερο 4. Και ο Οικονομόπλος μπλοκάρει. Επίθεση Έλληνες παίκτε. Μια μεταβίβαση για τον Σαράφη, ο οποίος φεύγει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Λεάο είχε μπλοκάρει, είχε φύγει από τα δοκάρια του. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Ο Λεάο έφυγε έγκαιρα όμως από τα δοκάρια του και κατάφερε να αποκρούσει σε κόρνερ. Ο Σαράφης στο νούμερο 11. Δωμάζος και Δελικάρης. Δωμάζος. Έδιωξε ο Πιάτσα μακριά. Ζαϊζίνιο. Ξαφνική αντεπίθεση των Βραζιλιάνων. Ο Τερζανίδης στον Γάλλο διαιτητή. Διαιτητής παίρνει την μπάλα, πηγαίνει να δείξει πού ακριβώς πρέπει να σταθεί το τείχος της ελληνικής ομάδος. Και οι Βραζιλιάνοι ετοιμάζονται να εκτελέσουν φάουλ. Σε το τείχος η μπάλα φεύγει στους Βραζιλιάνους που κάνουν σούτ από μακριά. Ο Νελίνιο το έκανε, η μπάλα έφυγε out. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει ο Πάλας, πλάγιο άκου για την Βραζιλιανή ομάδα.
Πέντου, Εστέλη, Μαρίνιο, Ριβελίνο, πάλι Μαρίνιο. Και θα είδατε ότι πολλές φορές, και θα μπορούσα να πω τις περισσότερες φορές, οι Βραζιλιάνοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το παιχνίδι με το νούμερο 6, με το Μαρίνιο, από τα αριστερά. Τον Ελίνιο και τον Ζαριζίνιο. Και ο Σιφίδης παίζει πολύ ωραία τον Ζαριζίνιο, αλλά και ποιος από τους Έλληνας παίκτες δεν στέκεται πάρα πολύ καλά μέσα στο Μαρακάνα, έχοντας σαν αντιπάλους την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ο οποίος είναι 20 φορές διεθνής, του είναι ένα βολέ. Η ελληνική ομάδα κερδίζει ένα φάουλ. Ο Δωμάζος τον Ελευθεράκη. Πάλας. Ελευθεράκη στο Συνετόπουλο. Στην επίθεση οι Βραζιλιάνοι με τον Μαρίνιο. Την μπάλα τώρα στο Ριβελίνο και στον Έντου. Μαρίνιο. Ριβελίνο. Έκοψαν Έλληνες παίκτες. Πέρασε με τον Αντωνιάδης, χρησιμοποίησε λίγο και το χέρι, έχει στηρίξει ο διαιτητής. Ζαϊζίνιο. Μελίνιο για τον Πάολο Σέζαρ. Αυτό που ζει ελληνική άμυνα. Πλάγια η μπάλα με τον Μελίνιο. Μαρίνιο. Και ο Καμπάς κόβει το Ζαϊζίνιο σε κόρνερ. Ελλάς Βραζιλία 0-0. Η ελληνική ομάς στέκεται θαυμάσια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνικό συγκρότημα εθνικό καταφέρνει να παίζει με τέτοια ψυχραιμία και τέτοια άνεση και να ελέγχει και το κέντρο. Μαρίνιο για τον Έντου. Και λέγαμε προηγουμένως ότι η διαιτησία αφήνει πολλές φορές το πλεονέκτημα όπως και σε αυτή τη φάση. Την επίθεση του Έλληνες παίκτες τώρα. Έκοψε ο Περέιρα. Στο Πιάτσα. Πιάτσα, ο οποίος είναι και αρχηγός εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, 49 φορές διεθνής, έπαιζε στην Ποταφόγκο, τώρα παίζει στην Κρουζέιρος. Πάολο Σέζαρ για το Ζαϊζίνιο, μπλοκάρεται εκεί, φάνει την μπάλα στην επίθεση Έλληνες παίκτες. Σαράφης για τον Δωμάζο. Και βλέπετε ότι οι Βραζιλιάνοι παίζουν και αυτή μια ζώνη, παίζουν ένα 4-3-3. Ριβελίνο. Κλόντο Άλντο. Μαρίνιο. Έντου. Και σε αυτές τις φάσεις φαίνεται καθαρά ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν μια πρωτοβουλία,
αλλά δεν μπορούν να περάσουν μέσα στην άμυνα. Ζαϊζίνιο. Της λείπει ένας παίκτης. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι σαν τον Πελέ. Συνετόπουλος με θαυμάσιο τρόπο ελευθερώνεται από τους αντιπάλους του. Η μπάλα στον Πάλα. Στον Ελευθεράκη. Πάλι ο Πάλας. Αντωνιάδης. Δωμάζος. Πάλας. Γυρίζει την μπάλα. Τελικά ο διευθύνσης στηρίζει. Η λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο στάδιο Μαρακάνα του αγώνος Ελλάδος Βραζιλίας που βρίσκει τα δύο ομάδες ισοπάλους είναι 0-0. Στάδιο Μαρακάνα και αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο 0-0 Βραζιλία Ελλάς. Έλα το πρώτο ημίχρονο. Καμία αλλαγή δεν έχει γίνει στις ενδεκάδες. Ούτε η Βραζιλία, ούτε η Ελλάς. Η μπάλα στο Ζαϊζίνιο. Αϊνελίνιο. Ζαϊζίνιο. Έντου. Μαρίνιο. Γύρισε προς τα πίσω, προς τον Ελευθεράκη. Δωμάζος. Σέζαρ. Τον έκοψε προς στιγμή ο Συνετόπουλος, η μπάλα στον Έντου. Και βλέπετε πόσο γρήγορα κινείται και ο Γάλλος διαιτητής. Σαράφης. Δωμάζος πήγε να κάνει μια μεταβίβαση για τον Αντωνιάδη, έκοψαν όμως οι Βραζιλιάνοι. Δημιουργούν μια αντεπίθεση. Ζαϊζίνιο. Νελίνιο. Αφήνει την μπάλα στο Ζαϊζίνιο. Έγινε ένα σουτ. Η μπάλα έφυγε, η μπάλα στο Μαρίνιο, νέο σουτ. Ήταν μια καλή απόκριση. Τι φάνηκε προς την ίδια τον Οικονομόπουλο. Ειδικά η μπάλα έφυγε out. Σαράφης. Μελίνιο. Πάολο Σέζαρ. Δεν θα προλάβει ο Ζαϊζίνιο. Ελεύθερο χτύπημα. Καμπάς που είναι τρεις φορές διεθνής, ο Σαράφης τώρα κινείται. Αλλά στο Δωμάζο. Τερζανίδης. Έκοψαν οι Βραζιλιάνοι. Άλλος Σέζαρ.
Rivelino. Zelzinho, Rivelino. Dopo chi uso Marinho. Marinho, όπως άλλωστε και κατά τον πρώτο ημίχρονο, αλλά και στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, μου πέφτει σπίτι, κάνει αρκετά σου. Άσογα βέβαια, και στην αιστεία του Οικονομόπουλου. Είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, έπαιζε σαν σύνδεσμος από την μεσαία γραμμή με τον Αντωνιάδη και τα μέσα στην τακτική που η γονίστη ελληνική ομάς στο Μαρακάνα εναντίον της Βραζιλίας. Νελίνιο. Μαρίνιο. Πάολο Σέζαρ. Ζαϊζίνιο. Ο Πάλας έβαλε την μπάλα κόρνερ. Και ο Έντου ετοιμάζει να εκτελέσει το κόρνερ. Μαρίνιο. Πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Οικονομόπουλο, διαγράφει μια δύσκολη στιγμή. Σμετόπουλος διόρθωσε κάπως την κατάσταση. Και βλέπουμε ότι τα κόρεδοι Βραζιλιάνοι δεν τα εκτελούν στη μικρή περιοχή. Βγάζουν την μπάλα προς τα έξω για να δημιουργήσουν επίθεση οργανωμένη. Ριβερίνο. Η μπάλα στον Ρομάζος πήγε να περάσει μια πάρα πολύ έξυπνη πάσα στον Αντωνιάδη, στο εντερφό. Έγινε ένα χέρι όμως, καταλόγησε το φάουλο διαιτητής. Βελικάρης. Σαράφης στο Ρομάζο. Περζανίδης πήγε να περάσει προς τα μέσα, η μπάλα έφυγε στο Λεάο. Αντεπίθεση τώρα οι Βραζιλιάνοι. Πολύ έξυπνα έκοψαν οι Έλληνες παίκτες. Ριβελίνο και Δωμάζος. Ήταν ένα κάπως δυνατό μαρκάρισμα. Έχει βρίσει φάουλ η ελληνική ομάς. Δίνουν τα χέρια ο Δωμάζος και ο Ριβελίνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ελλάς-Βραζιλία
0-0. Στον Ελλήνιο. Για τον Κλοδουάλντο αυτό στο Μαρίνιο. Έντου, πάλι Μαρίνιο. Ζαϊρζίνιο που δεν προλαβαίνει όμως, έχει έρθει από τα αριστερά. Πλάγια ότι μπάλα που πηγαίνει εκτελέσει ο Καμπάς. Ελευθεράκης. Δωμάζος. Και παρόλο ότι οι Βραζιλιάνοι παίζουν ζώνη, δεν πλησιάζουν το Δωμάζο. Ζαϊρζίνιο. Έκοψε ο Καμπάς. Μπάλα στον Έντου. Μαρίνιο. Βιβελίνο. Γυρίζει την μπάλα. Το μαρκάρισμα, αλλά φάουλ δεν εκτιμήθηκε από τον διαιτητή, ο οποίος όπως και στο πρώτο ημίχρονο έτσι έκανε το δεύτερο σε πολλές φάσεις αφήνει πλεονέκτημα. Αυτό είναι αποτέλεσμα για την ομάδα της Βραζιλίας. Με τον αγώνα αυτό έπιασε τις 41 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Το ρεκόρ έχει ο Μίμης Παπαϊωάννου, η ΣΑΕΚ με 43. Στην επίδεση υπέρχε της Βραζιλίας με τον Μαρίνιο. Πήγε να περάσει ο Ριβερίνο. Κόβεται θαυμάσια όμως. Απόψε Έλληνας παίκτας. Δωμάζος τώρα για τον Ελευθεράκη. Δύο συντήρες διέχουν μακριά. Ριβελίνο. Το μαρκάρι δυνατά ο Αντωνιάδης. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται. Ζαϊρζίνιο. Μαρίνιο. Μελίνιο. Πάολο Σέζαρ. Κάνει ένα σουτ. Το μπλοκάρει με άμεση ο Οικονομόπουλος. Και με τα χέρια στο Δωμάζο. Του Μαρίνιο χωρίς αποτέλεσμα.
συνθήκες. Μένα στο Σαράφι. Στην επίθεση Έλληνες παίκτε. Στον Γκαμπά, αυτός τον Γκομάζο.
Σαράφης. Πάλι Σαράφης. Βελικάρης έχασε προς την Ιντιμπάλο, ο Ελευθεράκης προσπαθεί να δει. Νικείο Πλωτοάλντο και ο Παύλο Σόζα ήδη καταλογίζει φάουλ υπέρ της Βραζιλίας. Βελικάρης. Ο Λεάο βγαίνει και μπλοκάρει. Ο Κλωτοάλντο για το Μαρίνιο. Μαρίνιο μια μεγάλη ελπίδα για την ομάδα της Βραζιλίας. Πολύ νεαρός και ο Ζάγκαλο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας πιστεύει πολύ σε αυτόν. Ο Ριβελίνο τώρα πάλι για το Μαρίνιο. Πήγε έντου να περάσει, μετόπιλος έκοψε. Δωμάζος. Ανσάιντ ο Αντωνιάδης. Πάνω στον Περέιρα. Αυτός τον Παύλο Σέζα. Τον έντου τώρα. Ζαϊρζίνιο. Μια κεφαλιά έκανε ο Λαϊβίνια χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα φύγε πάνω από το δοκάρι για του Οικονομόπουλου. Από πλευράς ελληνικής, το Μαύρος έχει σηκωθεί για να κάνει μια προθέρμανση, θα περάσει σε λίγο στον αγώνα, θα τον δούμε, το νούμερο 14, θα πάρει τη θέση του Δελικάρη. Στην επίθεση τώρα οι Βραζιλιάνοι, με τον Κλωτοάλντο, και όλο με τον Μαρίνι, η μπάλα εκεί. Ζαϊρζίνιο. Έχουν κερδίσει ένα κόρνερ οι Βραζιλιάνοι. Και ένα σούτ από μακριά για το τέρμα του Οικονομόπουλου. Και γίνεται και η αλλαγή. Θα περάσει στον αγώνα, θα φύγει ο Δελικάρης. Δελικάρης ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά το ρόλο του.
19 λεπτά ακόμη για να λήξει ο αγώνα Ελλάδος-Βραζιλία στο στάδιο Μαρακάνα, παρουσία 110.000 θεάτων. 0-0 το αποτέλεσμα. Μαρίνιο. Οι Έλληνες παίχτες αποκρούν. Ο Σαράφης με την μπάλα. Ριβελίνο. Σέζαρ για το Μαρίνιο, γίνεται ένα σουτ. Πολύ ωραία απόκριση του Οικονομόπουλου σε αυτή τη φάση. Η μπάλα είναι κόρνερ. Ένα αδιαγώνιο σουτ. Αρκετά δυνατό, ο Οικονομόπουλος το εξυπετέρωσε. Κινείται ο Δωμάζος στο χώρο του κέντρου και μάλιστα έχοντας σαν αντιπάλους τους περίφημους παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας. Δίπλα όμως από τον Δωμάζο είναι δύο μαραθωνοδρόμοι, όπως τους απεκάλεσαν, ο Τερζανίδης και ο Σαράφης και ένας έξοχος Ελευθεράκης, που απετέλεσαν το υπέροχο κέντρο της ελληνικής ομάδος. Και βέβαια με τον Οικονομόπουλο σε μια απόκριση πολύ καλή, να μια κεφαλιά στη γωνιά. Μαρίνιο. Ζαϊζίνιο. Λεϊβίνια. Και ένα σουτάω. Κάποιο πόδι όμως φαίνεται να χτύπησε. Γιατί βλέπουμε το γάλλο διαιτητή, όταν λέει πάλι στο Λεϊβίνι, οι Βραζιλιάνοι ετοιμάζουν εκτελεστικό κόρνερ. Είναι τον Ελλήνιο. Την παλαφέρει μακριά από την περιοχή μας οι Βραζιλιάνοι. Όσο βλέπουν το χρόνο να περνά, Γιόντο Άλντο Ρεσιστό Μαρίνιο προσπαθούν να τύχουν καλύτερο παιχνίδι. Το 0-0 διατηρείται. Μελίνιο. Ριβελίνιο για τον Έντου. Η μπάλα είναι out. Και ο Σιφίδης το νούμερο 3. Πού είναι ο Κοψοελευθεράκης, η μπάλα για το Μαύρο. Λεϊβίνια και ο Οικονομόπουλος μπλοκάρει.
Σταθερή άμυνα, πολύ καλό κέντρο από πλευρά Ελληνικής. Και δύο επιθετικές αιχμές, ο Αντωνιάδης και ο Μαύρος. Η Γραζλιάνη, πρωτοβουλία κινήσεων. Καλές εναλλαγές, αλλά κάπως φλίαρη. Δωμάζος. Επίδεση Έλληνες παίκτε, ο Αντωνιάδης. Μαύρος και Αντωνιάδης. Και πίσω η μπάλα. Ο Μπερζανίδη, αυτός για το Δωμάζο. Αντωνιάδης προσπαθεί να περάσει. Σαράφης. Κάνει ένα σούτ, η μπάλα Φεγιάου. Βραζιλία-Ελλάς 0-0. Παόλο Σέζαρ. Μαρίνιο. Ριβελίνο. Περέιρα. Μελίνιο. Ζαϊζίνιο. Πάλι Μελίνιο. Μπάλα πλάγια. Περέιρα με τον Πάολο Σέζα, στον Παντακούπαρο Μαρίνιο, αυτό στο Ριβελίνο, πάλι Μαρίνιο. Εκεί που πηγαίνει η μπάλα είναι οι Έλληνες παίκτες. Μεγάλη άνεση κινείται η ελληνική ομάδα. Ζαϊζίνιο. Ο Καμπάς διώχνει μακριά. Ο Μαρίνιο, ένα πλάγιο για τον Πιάτσα. Παόλο Σέζαρ. Μαρίνιο. Ζαϊζίνιο. Μελίνιο. Το Διοτερζανίδης στην επίδεση Έλληνες παίκτε. Ο Μάζος γυρίζει λίγο προς τα πίσω, βρίσκει πάλι παίκτη Έλληνα, το Τερζανίδη του δίνει την μπάλα. Σαράφης για το Μαύρο. Να η ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να πάρει το 1-0. Ο Λεάο έπεσε την τελευταία στιγμή που ο Μαύρος πλάσαρε και απέκρουσε. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Λεβίνια για τον Έντου. Τερζανίδης κάτι λέει στο διαιτητή. Δεν έχει τίποτα το σοβαρό, Έντου θα σηκωθεί και να συνεχίσει το παιχνίδι. Καλή ευκαιρία για την Βραζιλία, αλλά ο Οικονομόπουλος τοποθετημένος πολύ καλά, απέκρουσε. Η μπάλα στο Μαρίνιο.
Ριβελίνο για τον Ελλήνιο. Ζαϊζίνιο. Και ένα σου του Μαρίνι από μακριά μπλοκάρει ο Οικονομόπουλος. Επίδεση τώρα πάλι οι Βραζιλιάνοι. Ο Ιωσιφίδης κόβει το Ζαϊζίνιο, η μπάλα στο Σαράφι και αυτός για το Βομάζο, πάλι Σαράφης. Περέιρα για το Ριβελίνο. Λεϊβίνια, οι Έλληνες παίκτες διώχνουν μακριά. Ο Σέζαρ και ο Μαρίνι. Έντου Μαρίνιο, Ριβελίνο και Έντου πάνε να παίξουν το 1-2. Πούλος είχε τοποθετηθεί καλά. Δεν δέχεται καμία συγκίνηση ο διαιτητής, η μπάλα είναι κόρνερ. Και κάποια αλλαγή ετοιμάζει ο Ζάγκαλο. Περνά στον αγώνα ο Ζωζέ Λουίς Καρμπόνε, ένας παίχτης της Μποταφόγκο, πήρε τη θέση του Κλόντο Άλντο. Ριβελίνο για το Λεϊβίνια. Καζανίδης έδιωξε έξω από την περιοχή την μπάλα. Οι Βραζιλιάνοι επιμένουν. Και νέο κόρνερ. Τα λεπτά κυλούν. 8 λεπτά ακόμη για να λήξει ο διεθνής τελικός αγώνας στο στάδιο Μαρακάνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βραζίλιας και Ελλάδος. Αποτέλεσμα ισόπαλο 0-0. Καρμπόνε για το Ριβελίνο. Πάολο Σέζαρ είναι στο Καρμπόνε. Αυτό στο Μαρίνιο. Αλλά στον Έντου. Έκοψαν οι Έλληνες. Αντωνιάδης. Και η μπάλα στο Δωμάζο. Αυτός το μπάλα. Σαράφης. Στην επίθεση του Βραζιλιάνη. Κίτρινη κάρτα στο Συνετόπουλο για ένα δυνατό μαρκάρισμα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει, ο Ριβελίνο κάνει ένα σουτ. Και ο Οικονομόπουλος σταθερός κάτω από τα δοκάρια. Αποκρούει σε κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει από πλευράς Βραζιλίας τον Ελλήνιο. Από τον Οικονομόπουλο μέχρι και τον Μαύρο που πέρασε στο 68 λεπτό στον αγώνα στέκονται πάρα πολύ καλά.
Ο Δωμάζος δροσίζεται. Το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι παίκτες μας. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Γρήγορα οι Βραζιλιάνοι προσπαθούν να δώσουν συνέχεια στον αγώνα. Ο Μαρίνιο τώρα. Για τον Ριβελίνο, για τον Πάολο Σέζαρ. Με ψυχραιμία ο Δωμάζος αφήνει την μπάλα στον Τερζανίδη. Οι Βραζιλιάνοι έκοψαν. Ριβελίνο. Ζαϊρζίνιο. Προσπαθεί να περάσει την άμυνα ο Ζαϊρζίνιο. Λεϊβίνια. Ζαϊρζίνιο. Έγινε ένα πολύ ωραίο τάκλινγκ από το Σαράφι. Αντωνιάδης για τον Τερζανίδη. Αυτός του Σαράφι. Την μπάλα στο Δωμάζο. Έχει ακούσει στήριγμα του διαιτητή όμως. Μαρίνιο. Για τον Έντου. Πάει να παίξει το 1-2. Λέει Βίνια και Μαρίνιο. Στην επίθεση οι Βραζιλιάνοι με τον Ελλήνιο που κάνει ένα σουτ και ο Οικονόμοπλος μπλοκάρει. Μεγάλη στιγμή για την ελληνική ομάδα φτάνει. Το παιχνίδι λύγει Ελλάς-Βραζιλία 0-0. Οι Έλληνες παίκτες πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλάζουν φανέλες οι Έλληνες και οι Βραζιλιάνοι σαν ανάμνηση από ένα μεγάλο παιχνίδι που έγινε στο στάδιο Μαρακάνα στο Ρίο Ντι Τζανέιρο. Η ελληνική ομάδα έπαιξε πολύ σωστά, μια έξοχη τακτική και απέσπασε ισοπαλία από την πρωταθλήτρια κόσμου ομάδα της Βραζιλίας. Πανηγυρίζουν οι παίκτες μας, Μαγκητής Παναγούλιας, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος, πάνω σε μια έξοχη τακτική στο σύστημα 4-4-2. Έπαιξε η Ελλάς επί 90 λεπτά και ανάγκασε τους Βραζιλιάνους στο 0-0.